Μάλιστα, αυτά λοιπόν υπόθηκαν μεταξύ πολλών άλλων στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στα προεκλογικά φυσικά θα μείνουμε. Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται οι πολίτες εν όψη των εκλογών. Οι πολίτες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, αλλά και από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να γονατίζουν οικονομικά τα νοικοκυριά τους. Φυσικά ερωτήματα έχουν και ως προς το ποιο κόμμα πρέπει να ψηφίσουν τελικά στις επικείμενες εκλογές, ενώ όπως δηλώνουν κάποιοι από αυτούς, η διενέργεια των εκλογών στην παρούσα φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο. Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες, περίεργες και διαφορετικές προεκλογικές περιόδους κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα η χώρα. Με τις πολιτικές εξελίξεις να τρέχουν και να αλλάζουν μέρα με τη μέρα, αλλά και με το ίδιο το πολιτικό σκηνικό να είναι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση τόσο πολύ αλλαγμένο, οι πολίτες παρακολουθούν τις εξελίξεις, άλλοι με κομμένη την ανάσα, άλλοι με αδιαφορία και άλλοι με εκνευρισμό. Λογικά δεν έπρεπε να γίνουν. Αφού ήταν όλοι, συνοηθήκαν όλοι μαζί και τα βρήκαν, ήταν το καλύτερο. Αυτοδυναμία άρα, πιστεύετε ότι θα έχουμε πάλι σε κυβέρνηση συνεργασία στα πάμε. Δεν θα έχουμε. Πάλι σε συνεργασία. Πάλι σε συνεργασία και θα καταλήξουμε πάλι. Άρα δεν υπάρχει νόημα για εκλογές. Για τίποτα. Τι είπαν να κάνουν τώρα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εφόσον αποφάσισε η Μέρκελ ότι πρέπει να γίνουν, να γίνουν. Άλλοι αποφασίζουν για μας. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, αυτοί δεν κάνουν κουμάντο. Θα έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας, δηλαδή θα βγει κόμμα πρώτο. Όχι, αποκλείεται. Άρα πάμε πάλι σε συνεργασία. Όπως και να είναι. Άρα τα ίδια. Μπορεί και καλύτερα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει δηλαδή κάτι μετά τις εκλογές? Εάν μπορέσουμε και πετάξουμε τα υφιστάμενα κόμματα απ' έξω από την Βουλή, καλό θα είναι. Και να μπουν τα μικρά. Αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πάλι τα ίδια θα είναι. Ξέρω εγώ, οι μεγάλοι αποφασίζουν. Αφού το λένε αυτοί, ναι, εγώ τι να κάνω. Πιστεύετε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία? Εγώ αυτοδυναμία δύσκολα, δεν πιστεύω. Αλλά έπρεπε να γίνουν εκλογές. Πάλι συνεργασία όμως θα έχουμε, αν δεν έχουμε αυτό. Ας έχουμε, γιατί όχι. Κακό είναι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Πώς δεν θα αλλάξει, θα αλλάξει. Πώς θα αλλάξει, γιατί θα δουν κάτι πράγματα τώρα σε εκλογές που δεν τα φαντάζονται. Θα βγουν κάτι από τις κάλπες, κάτι πράγματα που δεν τα φαντάζονται. Τέρμα οι ληστείες, τέρμα τα πάντα. Ο καθένας στον πάγκο του. Με αδιαφορία αντιμετωπίζουν τις επερχόμενες εκλογές ακόμη και οι ομογενείς. Εργάζονται και ζουν στη Γερμανία, ωστόσο όλα τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν σε κάθε εκλογική διαδικασία. Φέτος, όπως δήλωσαν, θα απέχουν συνειδητά, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό τους μήνυμα. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα, δεν κατέχω, δεν με ενδιαφέρει να σας πω και την αλήθεια. Ζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχομαι από Γερμανία και δεν έχει νόημα να ασχοληθώ με τέτοια θέματα. Πολλά χρόνια ερχόμουν και ψήφιζα. Και με τα ίδια μου τα χεράκια έσκαβα το λάκκο. Λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά, αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλλά με αυτό που έγινε είμαι πολύ δυσαρεστημένος. Ψηφίσετε εσείς αυτή τη φορά? Όχι, ψηφίσετε. Δεν ψηφίζω. Όχι, όχι, όχι. Αδιαφορία? Αδιαφορία απόλυτη. Είναι και αυτό ένα μήνυμα? Ό,τι αφορεί δηλαδή το σύστημα, ναι. Βεβαίως.